την προπαγάνδα των αιρέσεων, την προσιλητιστική τους προπαγάνδα, και στη συνέχεια όταν αυτοί οι δεσμοί μόνιμοποιηθούν, παγιοποιηθούν και ισχυροποιηθούν, πώς γίνονται δεσμά σιδηρένια, χειροπέδες που δένουν και εξαρτούν και υποδουλώνουν στην αίρεση. Σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση και ελάτε λοιπόν να διερευνήσουμε το θέμα αυτό, γιατί ο σκοπός μας είναι να ρίξουμε λίγο φως σε αυτές τις παγίδες των αιρέσεων, οι οποίες δεν αποσκοπούν να κάνουν πιστούς, αλλά κυρίως οπαδούς δούλους. Ποιες γέφυρες λέτε εσείς να στείνουν ώστε να μεθοδεύουν την εξάρτηση? Ποιες γέφυρες? Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή σας. Τώρα, σχετικά με τις αιρέσεις αυτές, προσπαθούν το άτομο να το πιάσουν από όλες τις πλευρές. Και κοινωνικά, και ηθικά, και ψυχολογικά, βιωτικά, βιολογικά. Προσπαθούν μέσα από τις κοσμοθεωρίες που τυχόν υπάρχουν, τις ηθικές του αντιλήψεις, όλες τις θέσεις του ανθρώπου. Προσπαθούν να τις εγκλωβίσουν, να τις πάρουν εκείνοι και να τις ξαναπροσφέρουν στο άτομο αυτό όπως εκείνοι νομίζουν και όπως εκείνοι προσφέρουν. Ωραία, για να δούμε αυτά που είπατε. Μία-μία περίπτωση με συνοπτική θεώρηση, γιατί σκοπός μας είναι να δούμε σφαιρικά, συνολικά, αυτές τις μεθόδους τις εξαρτητικές που εξαρτούν, που δεσμεύουν. Και σε άλλη εκπομπή να δούμε κάποια ειδικευμένη ομιλία που να δούμε κάποιες λεπτομέρειες. Την πρώτη λοιπόν γέφυρα εξαρτήσεως που αναφέρετε, την επικοινωνιακή γέφυρα. Πώς κατορθώνουν αιρέσεις από τη δική σας πείρα και τη δική σας αίρεση να εξαρτήσουν με την επικοινωνιακή γέφυρα? Υπάρχει έντονη καθημερινή επικοινωνία. Φροντίζουν το άτομο να το προσεγγίζουν συνεχώς με διάφορα μέσα, και από το τηλέφωνο και με αλληλογραφία. Προσπαθούν συνεχώς με τη ζωντανή επαφή κυρίως για να του δείχνουν πρόσωπο ότι νοιάζονται. Πρόσωπο με πρόσωπο δηλαδή. Στο σπίτι του κάθε ενός οπαδού. Ναι, ότι νοιάζονται για τα προσωπικά του προβλήματα. Και φυσικά τα άτομα, εφόσον ζουν σε μία μοναξιά, σε μία απομόνωση από τους συνανθρώπους και έχουν τα προβλήματά τους, εγκλωβίζονται μέσα στην αίρεση και μόνο από το ενδιαφέρον που τους δείχνουν. Ποιους κυρίως αλλιεύουν αυτές οι οργανώσεις και ρίχνουν τα δίκτυα τους να τους ψαρέψουν? Ναι. Συνήθως άτομα που δεν είναι όρημα πνευματικά. Άτομα πάσης φυλής, πάσης θρησκείας, ηλικίας. Υπήρχαν και 14χρονα. Έτσι. Από 14 χρονών που υπάρχει κάποια κατανόηση ως προς τη θεωρία, ως προς το περιεχόμενο της διδασκαλίας. Οπότε εκεί είναι καθαρός προσλητισμός και ανεπίτρεπτος, αθέμητος, παράνομος προσλητισμός. Βέβαια, όταν προσπαθούν να μεταβάλουν την θρησκευτική αντίληψη του ανωρίμου ανηλίκου. Άλλη γέφυρα την οποία στείνουν κατά την δική σας πείρα? Φυσικά είναι η ηθική. Η ηθική γέφυρα. Δηλαδή πώς ενεργούν κατά την ηθική αυτήν όψη? Προβάλλουν τα στοιχεία, τα θετικά της αίρεσης. Αυτή είναι σωστή, αλλά δεν απορρίπτουν, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό σημείο αυτό, δεν απορρίπτουν τα πιστεύω στην αρχή του ανθρώπου. Δεν του λένε ότι είσαι λάθος. Δεν θα το πούν αυτό, γιατί ξέρουν ότι θα τον διώξουν. Λένε ότι είναι σωστοί όμως και ότι συμπληρώνουν αυτά που πιστεύει το κάθε άτομο. Δηλαδή αρχικά είναι ανεκτικοί στις οποιασδήποτε θρησκευτικές αντιλήψεις των οποιονδήποτε. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ανεκτικοί. Δεν του ξεριζώνουν αμέσως στην θρησκευτική υπεποίθηση. Προβάλλουν το παραδείγμα τους προς μίμηση, ότι είναι αυτοί οι ηθικότεροι των άλλων. Όχι ότι είναι ηθικότεροι, αλλά η ίδια τους η εμφάνιση, η ίδια τους η παρουσία το μαρτυρεί. Δεν το λένε με λόγια. Δηλαδή προβάλλουν έμπρακτα την υπεροχή τους στο παθένα, στην ηθική. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Και αυτό είναι ένα πολύ δυνατό στοιχείο, διότι αυτά που λένε τα πράττουν κιόλας. Μάλιστα. Επίσης, υπάρχει εδώ και ως προς το θέμα της πίστης σε προχωρημένα στάδια,
λένε ότι αυτά που πιστεύατε μέχρι τώρα δεν είναι σωστά, δεν ισχύουν και ότι ισχύουν τα δικά μας. Και το άτομο το δέχεται ακριβώς επειδή έχει γίνει αυτή η πλήση σε εγκεφάλου. Εγώ ένα ερώτημα να θέσω. Ναι. Κριτικάρουν κάποια τρωτά που μπορεί να έχει μια άλλη θρησκεία και παπαντώσει η Ορθοδοξία ή η Ορθοδοξία Εκκλησία μας. Ναι. Εκμεταλλεύονται τα αρνητικά μας σημεία που όλοι έχουμε κάποια αρνητικά ασθενή σημεία. Στην αρχή όχι, δεν τα λένε. Ναι. Όσο προχωράει το άτομο μέσα στην αίρεση, τότε αρχίζουν και τα επισημαίνουν και τα αναιρούν. Μάλιστα. Και λένε ότι είναι λάθος οι ιερείς, είναι λάθος η Εκκλησία και ότι εμείς είμαστε εδώ και τίποτε άλλο. Μάλιστα. Οπότε απολυτοποιούν την δική τους αιτική θεμελίωση και θεολογία. Μας είπατε για την επικοινωνιακή γέφυρα. Μας είπατε για την ηθική γέφυρα, πως προβάλλονται ότι είναι η ηθική τάξη, ότι είναι οι σωστοί άνθρωποι. Από πλευράς ψυχολογικής, έχουν γεφυρώνουν αυτοί, ας πούμε, με τεχνική, ψυχολογική, ώστε να εξωθήσουν. Βεβαίως. Υπάρχουν πολύ έντονα αυτά τα στοιχεία. Δημιουργούν ένα έντονο φόβο στον άνθρωπο. Μέσα τι εκμεταλλεύονται συνήθως για να στήσουν την ψυχολογική γέφυρα εξαρτήσεως. Ναι. Το φόβο του ατόμου, τα διέξοδα που έχει, τους προβληματισμούς του, τις ανασφάλειές τους και τους προσφέρουν εύκολες λύσεις. Μάλιστα. Συνεχώς αυτό κάνουν. Υπόσχεται το εύκολο ξεπέρασμα όλων αυτών, των αδιεξόδων και το πλήρωμα των κενών και την λύση των προβλημάτων. Ναι, βεβαίως. Όταν ακολουθήσουν την ηθική τάξη της αίρεσης, τότε οδηγούν το άτομο προς εύκολες λύσεις. Με ποιο τρόπο θα μπορέσουν, με την βοήθεια άλλων ή με ατομική εξέλιξη, με ατομική πρόοδο? Με ατομική εξέλιξη, η οποία είναι συνυφασμένη και με την ομαδική εξέλιξη μέσα στην αίρεση. Δηλαδή το άτομο χάνεται μέσα στο σύνολο, γίνεται μάζα ή διατηρεί την ατομικότητά του, την προσωπικότητά του? Φαινομενικά δείχνει να έχει προσωπικότητα και του το τονίζουν αυτό, αλλά στην πραγματικότητα μέσα από τις τεχνικές που γίνονται, διαλογισμός, αυτοσυγκέντρωση και όλα τα μέσα αυτά, φροντίζουν ώστε το άτομο να αλωτριώνεται και να μην έχει πλέον προσωπικότητα. Δηλαδή κάτι χειρότερο για από τη μάζα. Οπωσδήποτε. Την απρόσωπη μάζα. Ναι. Την συνύπαρξη ατόμων. Εκεί δηλαδή χάνεται το άτομο και το εγώ τελείως. Τελείως και δεν υπάρχει βούληση. Μάλιστα. Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι σκέψεις, λογική, κρίσης. Πώς ενεργεί, ας πούμε, ένα σκεπτόμενο εκεί? Έχει την ελευθερία της σκέψεως να εκφραστεί, να πει τις απόψεις του? Ή καλουπώνεται μέσα σε ένα πλαίσιο δεδομένων διδασκαλίας, πρακτικών και δεν έχει περιθώριο να εκφραστεί ως ψυχοσωματικός, ψυχοσωματική οντότητα και ως σκεπτόμενο? Καταρχήν η αίρεση πληροφορεί το άτομο, δεν προσπαθεί να το πιέσει στην αρχή. Του λέει ότι έτσι και έτσι αυτά τα πράγματα, αυτές τις πρακτικές εάν κάνεις, θα μπορέσεις να ανέβεις και να γίνεις Θεός. Και μέσα από τις πρακτικές αυτές που χρησιμοποιούν, της εξάρτησης του νου, γιατί εκεί καταλήγουν, καταφέρνουν και υποδουλώνουν το άτομο. Μάλιστα. Έλατε να αναφέρουμε μερικές τεχνικές ελέγχου του νου, εξαρτήσεως, που κάνουν τον άνθρωπο ανεγκέφαλο δηλαδή. Ναι, του αναστέλουν την λειτουργία της σκέψεως, την λειτουργία της λογικότητας. Να κρίνει, να αποφασίζει, να επιλέγει, να κρατάει ό,τι θέλει, να απορρίπτει ό,τι δεν θέλει. Εκεί υπάρχουν αυτά. Υπάρχει επιλογή. Η επιλογή όχι, δεν υπάρχει. Άρα δηλαδή είναι αναγκασμένος κανείς ό,τι ακούσει να το δεχτεί, ό,τι του που να κάνει να το πράξει. Ναι, ναι. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το ακολουθεί ο μαθητευόμενος ημερησίως. Δηλαδή κουρδίζεται ο άνθρωπος να, τελείως να απαρνείται την προσωπική του υπόσταση και την λειτουργία της σκέψεως και να εξαρτάται εκεί ό,τι του πούν, ό,τι του δείξουν, ό,τι του κάνουν να το δεχτεί. Ναι. Όπως έχουν γραφτεί και σε πολλά έντυπα, υπάρχουν κάποιες τεχνικές ελέγχου του νου ή πλήσεως του εγκεφάλου, όπως λένε. Όπως είναι αυτό που λένε η πίεση της ομάδας με τον βομβαρδισμό της αγάπης. Ναι. Το είχατε αυτό εσείς στη δική σας αίρεση? Όχι ακριβώς βομβαρδισμό αγάπης, αλλά να γίνεται προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Μάλιστα. Χωρίς όμως να υπάρχει χρόνος γι' αυτό, διότι υπήρχαν πολλές πρακτικές καθημερινά που εκτελούνται και δεν υπήρχε χρόνο. Ενώ αλλού υπάρχουν αγκαλιάσματα, φιλήματα,
κολακίες, θοπίες, ώστε να δείξουν την απέραντη αγάπη για να αγκιστρώσουν το άτομο. Μετά, σας άφηνα να έχετε την επικοινωνία σας την άνετη με το φυσικό σας και το κοινωνικό σας περιβάλλον. Όχι, καμία επικοινωνία δεν θέλαμε εμείς οι ίδιοι να έχουμε, διότι δηλαδή, ήταν αντίθετη. Ναι. Απομόνωση. Απομόνωση που την επιλέγαμε οι ίδιοι. Από τι απομόνωση? Απομόνωση από τα λόγια του περιβάλλοντος. Από οικογένεια. Από οικογένεια. Φίλους και περιβάλλον. Από όλους, ναι. Ώστε έτσι ο άνθρωπος απομονωμένος χάνει τις συνισταμένες της κοινωνικότητάς του και απομονώνεται ώστε να βομβαρδίζεται από την ιδεολογία, την διδασκαλία της οργανώσεως. Ναι, βεβαίως. Και άλλες μέθοδοι καταστροφής της λειτουργίας της σκέψεως, όπως γράφεται, η ψαλμοδία, η νηστεία, η αυτοσυγκέντρωση και πολλές πρακτικές υποβολής και αδρανοποιήσεως της λειτουργίας της σκέψης ώστε να καρφώνονται τα όσα λέγει η οργάνωση. Ναι. Ο φόβος και ενοχές είναι μια άλλη περίπτωση. Φερπίν αναφέρεται ότι τους βάζουν να εξαγορεύσουν κάποιες εμπειρίες τους, κάποιες αταξίες, αμαρτίες και αν αυτές τις έχουν γραμμένες, κατόπιν τους απειλούν ότι θα τις αποκαλύψουν εάν δεν κάνουν τυφλή υπακοή στην οργάνωση. Εμείς δεν είχαμε τέτοιου είδους πράγματα στην αίρεση, όχι. Μετά, μια άλλη πρακτική, εναλλαγή τιμωρίας και επένου. Ώστε επενείται, αγαπάται κανείς τον έπαινο, όταν τιμωρείται θέλει να εξαρτηθεί με τον έπαινο τον οποίο αναμένει στη συνέχεια. Ναι. Στέρηση του ύπνου. Και είχαμε δει και σε τηλεοράσεις κάποια και μικρά παιδιά σε ινδουιστικές, γκουρουιστικές οργανώσεις που τα ξυπνούν από τα βαθιά χαράματα 3 η ώρα τη νύχτα, τους κάνουν ψυχρό ντους καθημερινά, άσκηση, γιόγκα, τραγούδια, άσματα. Στην οργάνωση Χάρε Κρίσνα, Φερπίν, να ψάλουν αυτό το Χάρε Κρίσνα, Χάρε Κρίσνα κλπ. Αυτό το ανόητο που επαναλαμβάνουν τις ίδιες λέξεις και το αποβλακώνουν, δηλαδή σαν να κολλάει η βελόνα στο δίσκο, στην ίδια γραμμή. Στέρηση λοιπόν του ύπνου, ανεπαρκής διατροφή. Ναι. Αυτά τα είχαμε στην αίρεση εμείς. Τα είχατε. Ναι. Ειδικά η στέρηση του ύπνου υπήρχε διότι ήταν τόσες πολλές οι πρακτικές που έπρεπε να κάνουμε για διαφορετικούς σκοπούς η καθεμία, ώστε δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δηλαδή ήταν κάτι το φοβερό. Δηλαδή σας φόρτωνα δουλειά και στο σπίτι ακόμα. Ναι, ναι. Μόνο μελέτη, διαγώνισμα δεν γράφαμε. Μελέτη βιβλίων και άλλα. Ναι, ναι, όλα αυτά. Και φυσικό ήταν να κλεινόμαστε σε ένα δωμάτιο και να μην βγαίνουμε από εκεί, γιατί είχαμε πολλά οπότε, να κάνουμε. Οπότε θα λέγαμε είναι μια καραντίνα πνευματική αυτό. Ναι. Ιδεολογική, κοινωνική, βιοθεωριακή, κοσμοθεωριακή, θρησκευτική καραντίνα, απομόνωση τέλεια, ώστε να καρφώνει τις ιδέες του και τα συστήματά του, το σύστημα της οργανώσεως, το σύστημα της αιρέσεως. Και αυτό εξυπηρετεί πολύ τα άτομα να μένουν μόνα τους και να τα οδηγούν πολλές φορές και στις αυτοκτονίες. Έτσι. Ναι. Δηλαδή με αυτή την τεχνική, όπως είπαμε εν ολίγης, επιτυγχάνεται η αχρήστευση του αμυντικού προσωπικού μηχανισμού. Ο άνθρωπος έχει εγώ, έχει θέληση και λέει αυτό ναι, εκείνο όχι. Αυτό μου αρέσει, εκείνο δεν μου αρέσει. Αυτό το θέλω, εκείνο δεν το θέλω. Αυτό το δέχομαι, εκείνο δεν το δέχομαι. Αυτό το επιλέγω, εκείνο το απορρίπτω. Όχι. Υπάρχει στην αίρεση τη δική σας. Φυσικά ξέρουμε στις αίρεσεις ότι υπάρχει μόνο κόμμα το ναι ή όχι. Όποιος λέει όχι φεύγει από την οργάνωση. Ναι. Μάλιστα και ξυλοφορτωμένος καμιά φορά. Ναι. Όχι, δεν ήταν τόσο απόλυτο αυτό. Αυτό το μεθοδεύανε μέσα από πρακτικής διάλυσης του εγώ, καταστροφής του εγώ του ανθρώπου. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, καταστροφή του εγώ? Ναι. Ήταν μια τεχνική η οποία γινόταν με αρχικά χαλάρωση, μετά αυτοσυγκέντρωση. Και προσπαθούσαμε να διαλύσουμε τα ελαττώματά μας, τους φόβους μας, τις επιθυμίες μας, τα καθημερινά, μέσα από συγκεκριμένα μάντρα, προσευχές και άλλες πρακτικές. Είπατε καταστροφή του εγώ. Ναι. Καλά, του κακού μας εαυτού να κάνουμε καταστροφή, ναι. Αλλά και του καλού εαυτού να κάνουμε και καταστροφή. Και δηλαδή, του καλού. Καταστροφή της ουσίας του προσώπου. Γιατί το εγώ δεν σημαίνει οπωσδήποτε και εγωισμός, σημαίνει πρόσωπο. Ναι. Σημαίνει την ουσία του προσώπου. Ναι. Δηλαδή, καταστροφή της οντότητας του προσώπου. Ναι. Υπήρχε και η καταστροφή του καλού εγώ, διότι ουσιαστικά το εγώ είναι μόνο κακό. Μάλιστα. Και το καλό και το κακό. Και με ποιες συμπληρωματικές τεχνικές προσπαθούσαν να επιτύχουν αυτή την καταστροφή του εγώ, αυτή την ψυχαδελική θα λέγαμε εξάρτηση, με ποιες επιμέρους τεχνικές? Ναι, το θυμίαμα ήταν πολύ βασικό, διότι ήταν έντονα και πολύ βαρύ
Και αυτό το λιβανάκι της εκκλησίας είναι βός μόνο και κατανοίγει. Ναι, αυτά δεν βλάπτει το λιβάνι. Κάτι ινδικά ματζούνια, ναι. Έτσι, τα έκαιγαν. Και σας ζάλιζαν, δηλαδή. Και υπήρχε μία ζάλη, απαραίτητο ναι. Ήταν το θυμίαμα, πάντα γινόταν. Πόσες στροφές έβγαλαν το μυαλό την ώρα εκείνη? Α, εκείνη την ώρα αμφιβάλλαν, έπαιρνε και καμία. Καμία στροφή, αδρανοποίηση δηλαδή. Ναι, ναι. Και αυτό σε συνδυασμό με τα μάντρα. Τους ήχους δηλαδή που λέγαμε. Το θυμίαμα είπατε. Η μουσική, ναι. Μας υπήρχε κάποια μονότονη μουσική. Η οποία αδρανοποιεί, αποκαγνώνει. Ναι, ναι, πολύ απαλή. Άπρακτο πιστεύω. Ναι. Πολύ απαλή μουσική, ναι. Η οποία πρέπει να έχει τις ρίζες της προσυνδεία. Και επίσης σε καθημερινή βάση να ακούμε κλασική μουσική, η οποία μας ανεβάζει και τη θεωρούσαν ύψιστη μουσική. Και μια άλλη τεχνική που είχα ακούσει, που έχει σχέση με την σεξουαλικότητα του ανθρώπου, μια άλλη τεχνική, με την οποία θέλω να καταστρέψω, είναι το εγώ. Δηλαδή την ερωτική επιθυμία και την ερωτική πράξη, από την οποία προέρχεται και η παιδοποιία. Ναι, ναι. Αυτό μέσα στην έννοια. Καταστρέφουν και αυτή τη λειτουργία του ανθρώπου. Ναι, βεβαίως. Είναι βασική λειτουργία. Δεν αυτονομούμε αυτή τη λειτουργία, ούτε την βλέπουμε κομμένη από την ιερότητα του προσώπου. Ναι. Αυτοί πώς θα τοποθετούνταν, καταστρέφανε και αυτή τη λειτουργία του ανθρώπου? Ναι, την καταστρέφανε διότι είναι βασικό ένστικτο και όταν αυτό μπορέσουν και το υποδουλώσουν μέσα τη σεξουαλική αλχημία, έτσι λεγόταν όρος, καταφέρνανε να δεσμεύσουν και εκεί το άτομο. Αυτή η πρακτική εφαρμοζόταν μόνο μέσα από τα ανδρόγυνα. Δηλαδή, το νου του ανθρώπου τον δένουν, θα λέγαμε, με χειροπέδες, με όλα αυτά τα μέσα και τις πρακτικές. Ναι. Οπότε. Η βούληση του ανθρώπου πώς λειτουργούσε στην οργάνωσή σας? Δεν λειτουργούσε, υπήρχε έντονη αυθυποβολή. Έντονη αυθυποβολή. Έντονη αυθυποβολή, ψυχαναγκασμός. Τα δέχονται εύκολα όλα αυτά ή αντιδρούν οι οπαδοί? Στις αρχές έχουν κάποιες αντιρρήσεις, αλλά μετά τα δέχονται. Δηλαδή διότι... εκφράσεις προσωπικής υποστάσεως. Ναι, ναι, ναι. Αλλά στη μετά τα δέχονται. Πάτε, το πρόσωπο διότι... σβήνει. Σβήνει, ναι. Και αυτό πετυχαίνεται μέσα από τις πρακτικές και τη συχνή επανάληψη των θεωριών. Τι ακριβώς, για πέστε μας πιο συγκεκριμένα για να κατανοήσουμε. Ναι, καταρχήν η διδασκαλία αυτή είναι αναπόδεικτη διδασκαλία. Έχει διάλογο ή είναι μονόλογος? Υπάρχει ένα 20 λεπτό διάλεξης και ύστερα γίνονται ερωτήσεις-απαντήσεις. Ερωτήσεις-απαντήσεις. Υπάρχει στη δική σας οργάνωση και το διαλεκτικό στοιχείο. Ναι. Να ξέρουμε οργανώσεις όπως Σκοπιά, όπως άλλες οργανώσεις. Εγκουρουιστικές κλπ. Κλπ. Έχουν αποκλειστικά μονολιθικό μονόλογο και δεν επιδέχεται καμία ζήτηση, καμία ερώτηση. Ναι. Στις αρχές υπάρχει ερώτηση-απάντηση, μετά δεν υπάρχει ερώτηση-απάντηση. Μετά υπάρχει η θεωρία που την πιστεύουμε δίχως να φέρουμε αντίρρηση. Τη φοράνε περί κεφαλαία, ακριβώς, χωρίς καν να πούν ότι θέλουμε ή δεν θέλουμε. Ναι. Μάλιστα. Η διδασκαλία που είναι υποβλητική, είπατε, που καρφώνει τις ιδέες της στο μυαλό του ανθρώπου. Ποια άλλη πρακτική? Μέσα από τη χαλάρωση. Αδρανοποιεί την βούληση, ώστε να αποπροσωποποιείται ο άνθρωπος και στη πολιτική του ενέργεια. Είναι η χαλάρωση και η επανάληψη κάποιων λέξεων δύναμης, τα μάντραμ στα λεγόμενα. Ένα μάντραμ ήταν το... Μάντραμ, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, σημαίνει η διαλογιστική ή συλλογιστική λεγόμενη συλλαβή ή λέξη. Ναι. Και μπορεί να είναι και μια φράση, μια πρόταση και να είναι και μια λέξη, μια συλλαβή. Ναι. Που τη λένε, όπως κολλάει η βελόνα στο δίσκο στο... Ακριβώς, ακριβώς. Που είναι, τι είναι αυτό το... Τι επίκληση είναι αυτή? Αυτή είναι συνήθως σε γλώσσα που δεν την καταλαβαίνουμε, όπως το ΟΜ, το οποίο εκφράζει την θεότητα. Ναι. Κατά αυτούς θεότητα. Κατά αυτούς θεότητα. Και μια θεότητα που την παραδέχονται όλες οι θρησκείες. Το αφηρημένο θείον που λένε. Ναι, γι' αυτό και λένε ότι όλες οι θρησκείες είναι χάντρες περασμένες στον κολλιά της θεότητας. Έτσι, μάλιστα. Όλες οι θρησκείες. Δεν μας αρέσει μας αυτό το κολλιό όμως. Εμείς θέλουμε να έχουμε την απόλυτη αλήθεια του ενός τριαδικού Αγίου Θεού, του οποίου Θεού είδαμε την αγάπη με τη σάρκωση του Θεού και Λόγου, τη Σταύρωση και την Ανάσταση. Εσείς είχατε τέτοια από τα παραδείγματα? Φυσικά. Ζωντανά, ότι ο Θεός τους θυσιάστηκε
ότι σταυρώθηκε, ότι ανέστη, ότι έδωσε πνεύμα Άγιο, ότι έκανε τους ψαράδες, τους αγραμμάτους, τους έκανε διαπρίσους κήρυκες. Ναι, τίποτα από όλα αυτά, μόνο απλώς θεωρητικό επίπεδο. Θεωρητικό επίπεδο και αναπόδεικτο το κυριότερο. Επίσης τα μάντραμ, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε Θεοελέησόν με», το θεωρούσαν μάντραμ. Αυτό δεν είναι, είναι νοερά προσευχή, ναι, είναι ευχή. Αυτό το λέγανε διότι επαναλαμβάνεται από διότι τους κρύβεται ασκητές. Όλη η δογματική, όλη η θεολογία, όλη η εκκλησιολογία, όλη η αγιολογία. Κρύβεται μέσα σε αυτό και συμπληρώνεται η μορφή. Το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε και Λόγιο του Θεού του Ζώντος, διά της Θεοτόκου και πάνω των Αγίων ελέησον ημάς». Αυτό δεν είναι μάντρα. Δεν είναι διαλογισμός με την έννοια την γουρουιστική ή την αιτική. Είναι μια κοινωνία με όλη την Εκκλησία. Ναι. Στην παρούσα διάσταση, την ορατή μορφή και την αόρατη μορφή που δεν υπάρχει διαίρεση. Εξάλλου, πάτερ, δεν θα έπρεπε να βρουν κάτι από τη χριστιανική θρησκεία για να τραβήξουν τον κόσμο και βρήκαν το Κύριε Ιησού Χριστέ. Και έπειτα είναι τεράστιες διαφορές. Άλλη φορά να κάνουμε έστω μόνο γι' αυτό, για το μάντρα και για την νοερά προσευχή, που δεν είναι διαλογισμός, γκουρουιστικός. Γιατί σε ποιον απευθύνεται ο γκουρουιστής, ο Ινδουιστής ή ο παδός της δικής σας τότε πάλι, από την οποία να αποσκερδίσετε και να το πούμε. Μην ανησυχείτε, αγαπητοί τηλεθεατές, η κυρία Κοντάκου, η Πελαγία, έχει φύγει εδώ και 5 χρόνια από την αίρεση και έχει και την τόλμη μάλιστα και τον ορισμό να ομολογεί την πίστη της και να στυλιτεύει αυτές τις πλάνες που είδε και αυτή την αποπροσωποποίηση που υφίσταται ο άνθρωπος μέσα στις αιρέσεις και στη δική της αίρεση που ήταν κάποτε δική της, τώρα έχει τελείως την έχει αποκηρύξει. Έχει γίνει τέλεια χριστιανή, έχει 3 παιδιά να σας ζήσουν και ζει η χριστιανική ζωή και συνδέεται με πατέρες, με την Εκκλησία, με τα Άγια Μυστήρια. Λοιπόν, τι λέγαμε. Ναι, τώρα σχετικά με τα μάντρα αυτά που αναφερθήκατε. Ναι, ρωτώ λοιπόν, πού απευθύνεται ο εγκουρουίστης, ο γκουρού, ο τάδε, αυτός που κάνει το διαλογισμό, στο σε απόλυτο, μια αφηρημένη θεότητα. Στο απόλυτο. Και απορροφάται η ύπαρξή του από στο απόλυτο αφηρημένο όν, την απόλυτη θεότητα που δεν είναι προσωπική. Ενώ ο Χριστός, η γιατρία δεν είναι προσωπικός Θεός και κουβεντιάζουμε πρόσωπο με πρόσωπο, ομιλούμε και μας ομιλεί. Του λέμε και μας λέγει και μας απαντάει. Ναι. Αλλά ας προχωρήσουμε, επειδή δεν έχουμε τον χρόνο να δούμε πολλές λεπτομέρειες στο θέμα αυτό. Ποια άλλη τακτική εκτός από τον διαλογισμό με το μάντρα, ποια άλλη τακτική? Ναι, μέσα από τη γιόγκα, ασκήσεις σωματικές. Τι σημαίνει γιόγκα, την λέξη? Ναι. Σημαίνει η ζεύξη, η σύζευξη του ανθρώπου με τον Θεό. Μα, όπως είπαμε και πριν, ποια είναι αυτή η σύζευξη, όταν ο Θεός είναι αφηρημένος και απρόσωπος. Γι' αυτό αποπροσωποποιούν και τον άνθρωπο και διαλύουν το πρόσωπο, το διαλύουν για να το κάνουν κοινωνό της αφηρημένης θεότητας. Γιόγκα λοιπόν, για πες μας δύο λόγια. Και κάτι επίσης που αναφέρεται σε αυτό, λένε ότι όσο πλησιάζουμε προς το Θεό, τόσο εκείνος απομακρύνεται. Και αυτό τους διευκολύνει στο να μην έχουν αντίθετο λόγο, να μην υπάρχουν αποδείξεις. Δηλαδή, γιόγκα συνδυάζει διαλογισμό και στάση σώματος, γυμναστική κλπ. Ναι. Καλά, ας πούμε άλλη φορά γι' αυτό. Νιώθει μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα το άτομο ότι έχει ελευθερία, ότι λειτουργεί σαν πρόσωπο ποτέ? Όχι, καμία ελευθερία. Αποπροσωποποίησης τελεία. Και αυτό γίνεται με συνεχείς πρακτικές καθημερινά. Να μην του μένει ούτε χρόνος να αναπνεύσει, ούτε χρόνος να εκφραστεί διαφορετικά, έτσι, ακόμα και να σκεφτεί. Μάλιστα. Θα δούμε τώρα μια άλλη όψη. Υπάρχει άλλη όψη στην οποία, ας πούμε, άλλη πτυχή του ανθρώπου, ας πούμε, της ανθρώπινης ζωής που θέλουν να την πιάσουν και αυτοί να εξαρτούν από την αίρεση. Τι λέτε? Βεβαίως. Είναι η βιολογική και η βιωτική άποψη. Ναι. Πώς ενεργούν σε αυτή την άποψη? Ναι. Ξέρω ότι υπάρχουν οργανώσεις όπως οι χιλιαστές Φερρυππίν που μπορούν να δώσουν χρήματα, τρόφιμα, δωρεάν βιβλία, να κτίσουν τα σπίτια και θα πάρουν μεγάλο βραβείο αν μια οικογένεια την προσελητήσουν. Όχι, η δική μας αίρεση φαίνεται δεν ήταν τόσο πλούσια. Δεν ήταν πλούσια. Όχι, γι' αυτό και πρέπει εμείς να δείξουμε. Η Σκοπιά είναι, οι χιλιαστές δηλαδή, είναι εμπορική εταιρεία. Ναι, μετοχική εταιρεία, δεν είναι θρησκεία στην ουσία της, είναι μετοχική εταιρεία. Εμείς θα πρέπει να συνεισφέρουμε σε όλα, και για τα έντυπα και για το ενίκιο και για τους λογαριασμούς και οτιδήποτε.
όσο θέλαμε βέβαια, αλλά τι γινότανε, το κάθε άτομο βλέποντας τον άλλο να δίνει παραπάνω χρήματα, ντρεπότανε. Συναγωνισμός δηλαδή. Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Και τι τα έκαναν τα χρήματα αυτά. Όντως τα δίνανε, όντως τα δίνανε. Σε αγαθοεργίες. Όχι αγαθοεργίες, να πληρώσουν το ενίκιο, τα έντυπα, τα κοινά έξοδα. Καλώς. Είπατε βιολογική, ας πούμε, γέφυρα εξαρτήσεως. Ναι. Τι εννοούμε με αυτό. Βιολογική, δηλαδή μέσα από την σεξουαλική αλχημία, η οποία υπήρχε. Ναι, μας είπατε και πριν αυτή την ορολογία. Πέστε μας με δύο λόγια, γιατί θέλουμε να δούμε σφαιρικά το όλο θέμα. Τι σημαίνει αυτό, σεξουαλική αλχημία. Εμείς ξέρουμε αλχημία, θέλουν να βρουν το χρυσάφι και ανακατεύουν διάφορα μέταλλα, αγενή, να κάνουν το ευγενέσμα από το χρυσάφι. Ναι. Ή άλλα τέτοια πράγματα. Τι είναι αυτό το πράγμα, σεξουαλική αλχημία. Η αίρεση το παραλύριζε που λειτουργεί με σαν αυτό εξάρτηση. Που είπατε. Έτσι. Ναι. Το παραλύριζε με αυτό που είπατε. Δεν θέλω να επεκταθώ σε γενικά. Όχι, θέλω να μην πούμε κάτι που δεν λέγεται. Πρέπει να έχουμε κάποια σοβαρότητα. Ναι. Κάτι που λέγεται με λίγα λόγια. Ναι. Καταρχήν η σεξουαλική αλχημία υπήρχε ανάμεσα σε ανδρόγυνα μόνο, όχι σε ανήπαντρα άτομα. Και σκοπό είχε τη θέωση του ανθρώπου με την εγκράτεια κατά τη διάρκεια αυτής της πράξης και έτσι αποφεύγαν και την τεκνοκονία. Ναι. Και αποφεύγανε και κάθε είδους ευχαρίστηση. Δηλαδή εξασφάλισαν τη σεξουαλική επαφή και η ειδονή άνευ τεκνογωνίες. Βεβαίως. Και βλασφημούσαν και πάρα πολύ τα χριστιανικά σύμβολα μέσω αυτής δηλαδή, της πρακτικής. Δηλαδή έδιδαν, ας πούμε, σεξουαλική προέκταση και συμβολισμό και στα άχατα μυστήρια και στα Άγια Σκέφη ακόμη. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή ακατονόμαστα πράγματα. Ας μην τα πούμε αυτά. Ναι, ναι, ναι. Επειδή σεβόμαστε το τους τηλεθεατές. Ναι. Έχουμε άλλη γέφυρα που στείλουν αιρέσεις για να εξαρτήσουν. Ναι, βεβαίως, είναι υπαρξιακή, θεωριακή, κοσμοθεωριακή γέφυρα. Όπου τι κατορθώνουν αυτοί. Μια τεράστια διάβρωση των αυθεντιών, των ηθικών. Α, δηλαδή θέλετε να πείτε να μας να αποκόψουν τον κόσμο από τις αυθεντίες, τους δασκάλους, από τους κληρικούς, από τους Αγίους, από τον Ιησού Χριστό, από τους μάρτυρες που άσκουν μια έγκλη, μια γοητεία και είναι σαν πρότυπα μεμήσεως. Δηλαδή τα καταργούν αυτά και προβάλλουν άλλα πρότυπα. Ναι, βέβαια. Καταργούν τις αυθεντίες αυτές και προβάλλουν υψώνουν ως αυθεντία τι. Ως αυθεντία τον ηγέτη τους. Α, τον θρησκευτικό τους ηγέτη. Τον θρησκευτικό ηγέτη. Και ισχυρίζονται ότι ο Χριστός μέσα από μετεσαρκώσεις, άνθρωπος, από άνθρωπος κατάφερε και χριστοποιήθηκε. Τον Χριστό τότε πού τον κατατάσσουμε. Στους διδασκάλους. Το θεωρούν τον μεγάλο τον διδάσκαλο. Τον υποβαθμίζουν σε δάσκαλο απλό. Μάλιστα, ναι. Και τον ονομάζουν Καβίρ. Καβίρ. Βεβαίως. Διδάσκαλος. Ναι. Μάλιστα. Ίσως να έχει έννοια την σχέση και με το δικαιοσύνη. Δίκαιος, κάποια εβραϊκή ρίση. Ναι. Μάλιστα. Έχουν αυτές οι οργανώσεις και κυρίως η δική σας οργάνωση απόκριφες επιστήμες, ειδωλοποίηση της γνώσεως, ώστε να ικανοποιήσουν τη δίψα για γνώση και δύναμη. Βεβαίως, στην αρχή μας λένε ότι θα κοιτάμε να κάνουμε μόνο πρακτικές, να μην περιμένουμε εμπειρίες, οι οποίες εμπειρίες με τη βοήθεια των δαιμόνων έρχονται. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Έτσι. Και γι' αυτό και είχα και πολλές εμπειρίες. Είχατε διαπιστώσει εσείς οπωσδήποτε την ύπαρξη δαιμονικών πνευμάτων. Ήταν βεβαίως. Αυτό διαπιστωμένο ή απλώς εικασία, ας πούμε. Όχι, όχι, βεβαίως. Ήταν ούτε φαντασίωση ούτε ψευδέστηση. Για πείτε μας κάτι πιο πρακτικό σε αυτό να το καταλάβω. Όταν ξεκινούσα να κάνω κάποια πρακτική, οποιαδήποτε πρακτική ήταν αυτή, τα κεριά σβήνανε μόνα τους. Ακουγόντουσαν ήχοι μέσα στο δωμάτιο. Κρύος αέρας φύσουσε στο πρόσωπό μου. Έτσι. Τα βιβλία ανοιγόκλειναν μόνα τους και πάρα πολλά άλλα, τα οποία με είχαν τρομοκρατήσει και όταν τα έλεγα αυτά το κυριότερο στον δάσκαλο, αυτός που μας έκανε το μάθημα, έλεγε ότι μην ανησυχείς, είναι δαίμονες οι οποίοι προσπαθούν να σε αποτρέψουν από την προσευχή σου. Α, έτσι. Ναι, έτσι το δικαιολογούσαν και δεν ήξερα ότι εγώ ίδια τα καλούσα αυτά τα πνεύματα. Σας είχαν διδάξει να προσκυνείτε τον δαίμονα καμιά φορά στην οργάνωση αυτή. Ναι, σε προχωρημένη μύηση. Εγώ δεν είχα προχωρήσει τόσο πολύ. Ναι. Τι ακριβώς λέτε. Ναι, για να περάσει ο μαθητής κάποια μύηση, τον βάζαν και προσκυνούσε τον Μπαφομέτ. Τον τραγωπόδρα, τον κεροσφόρο, αυτό σατανά, ναι, δηλαδή. Ναι. Και λίγο πριν τον προσκυνήσει, του δίνανε σαν έπαθλο κάτι, έναν έπαινο, δεν ξέρω έτσι, τι ακριβώς, ότι πέρασε τη μύηση. Εσύ δεν έχεις στάσει εκεί. Όχι, ούτε ορκό δεν προσκύνησες. Είχα πάρει.
Όχι. Ούτε. Δεν παίζει το βραβείο, λοιπόν. Ας λείπει αυτό το βραβείο. Να μου λείπει, έτσι, βέβαια. Λοιπόν, και προσκυνήσει το Σατανά. Άρα, λοιπόν, βλέπουμε ότι οι γκουρουιστικές οργανώσεις που θεοποιούν τον γκουρού, τον δάσκαλό τους, που βάζουν να προσκυνούν και τον Σατανά, έχουν μετοχή στο σατανισμό. Ναι. Δεν είναι οργανώσεις αθώες, σατανιστικές. Τα ονομάζαμε λευκή μαγεία όλα αυτά. Το να προσκύνει τον Σατανά λευκή μαγεία. Ναι. Για όνομα του Θεού. Κοσμοθεωριακή, θα λέγαμε, τοποθέτηση είχατε μέσα στην οργάνωση αυτή. Ναι, βέβαια. Ξέρουμε ότι στις πολλές οργανώσεις, όπως στις νεοποχήτικες τώρα οργανώσεις, υπάρχει. Τα πάντα συνδυάζονται, δεν λείπει τίποτα. Εσείς τι είχατε εκεί στη δική σου οργάνωση? Υπήρχε η ταύτιση του Θεού με του ανθρώπου, ναι. Ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει Θεός, όπως και ο Ιησούς. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, το λέγουν ολιστική θεωρία. Ναι. Ότι είναι. Το παν είναι ένα όλον και μέσα εκεί είναι ένα κομμάτι και ο άνθρωπος. Βεβαίως, οπότε δεν έχουν προσωπική διάκριση Θεού ως προσώπου και ανθρώπου ως προσώπου. Όχι, θεωρούν ότι... Τι μεγαλείο είναι λοιπόν η Ορθοδοξία, η Εκκλησία που ύψωσε το πρόσωπο, το οποίο ετοίμησαν μεν οι Έλληνες, αλλά ανοίγαγε στην έγκλη του η Ορθοδοξία. Γιατί μας ξεκινάει από τον Τριαδικό Άγιον Θεόν, που υπάρχει προσωπικός, τριαδικός Θεός και κοινωνία προσώπων και ερχόμαστε στην κοινωνία των ανθρώπων κατά το Άγιο Τριαδικό Αρχέτυπο. Και εκεί είναι και η αυτοθέωση που λέγαμε εμείς μέσα στην αίρεση, ότι ο άνθρωπος πρέπει να ανακαλύψει τον Θεό που κρύβει μέσα του. Ότι ο ίδιος άνθρωπος είναι Θεός δηλαδή. Ναι, αρκεί να το ανακαλύψει μέσα από τις πρακτικές. Μάλιστα. Μάλιστα. Απόκριφες επιστήμες είχατε εκεί? Ναι, βεβαίως. Υπήρχαν, όλα αυτά ήταν απόκριφα. Δεν κοινοποιούνταν εύκολα. Μόνο μέσα από τα βιβλία που μας τα έδινε η ίδια η αίρεση. Δεν τα βρίσκαμε έξω στο εμπόριο αυτά τα βιβλία. Μάλιστα. Υπαρξιακό πλήρωμα ήταν δυνατόν να βρείτε μέσα, ή αν βρήκατε μέσα σε αυτή την ένωση, στην οργάνωση αυτή? Υπαρξιακά υπήρχαν, δηλαδή μας βοηθούσαν υπαρξιακά να τοποθετηθούμε. Αλλά δυστυχώς μας οδηγούσαν σε άλλα πράγματα. Σε κενά. Σε κενά και αβεβαιότητα και απώλεια. Οι έτοιμες λύσεις που σας προσέφεραν εκεί, σαν λύτρωση, σαν αυτοθέωση, σαν αυτοσωτηρία, ήταν λύσεις που σας ικανοποιούσαν πραγματικά? Όχι, βέβαια. Υπήρχαν ψευδοράματα, υπήρχαν άλλες λύσεις, οι οποίες αναπόδεικτες πάντα. Έτσι. Ψευδομεσίες, υπήρχαν ιδανικά λάθος, έτσι. Τελείως λάθος. Ανατσισμό είχατε? Ξέρουμε ότι υπήρχε, πολλές, ναι, οργανώσεις, όπως χιλιαστές, γκουρουιστές, ισλαμιστές, έχουν άκατο ρατσισμό. Ναι. Εσείς είχατε ρατσισμό? Είχαμε, διότι θέλαμε να σχηματίσουμε την τέλεια φυλή, η οποία θα σωθεί κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Μάλιστα. Και θα μας πηγαίνανε σε κάποιο μέρος για να σωθούμε από την καταστροφή. Θα δυνατούμε τώρα στη μεταφυσική διάσταση, στη μεταφυσική γέφυρα. Ναι. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το πιο ουσιώδες έδαφος, το οποίο πατούν για να προσλητήσουν, για να εξαρτήσουν. Ναι. Τι ακριβώς εκμεταλλεύονται σε αυτή την Υπήρχε, ναι, ναι. Την υπήρχε όψη. Κατήχηση ελλειπής από τα άτομα τα οποία πηγαίνουν. Δεν έχεις πάει στο κατηχητικό εσύ? Βεβαίως. Έχεις πάει. Βεβαίως. Ήταν επαρκή αυτά τα οποία έχεις πάει στο κατηχητικό? Όχι. Και εκεί θέλω να σας επισημάνω ένα κενό, το οποίο δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, το οποίο δεν το προσφέρει η Εκκλησία και οδηγεί τα άτομα σε τέτοιου είδους πλάνες. Μόνο ένα λεπτό. Ναι. Υπάρχει αυτό ότι οι άνθρωποι μένουν αθεολόγητοι και η ημιμάθεια πολλές φορές είναι χειρότερη από την αμάθεια. Ναι. Θα ήθελα εσείς να μας πείτε λίγο πάνω στο θέμα της Εκκλησίας. Πώς μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο? Με το να τον διδάξει την πατερική θεολογία, όχι απλώς την σχολαστικιστική γνώση, αλλά την βίωση των θείων αυτών αληθιών, μέσα στην ευχαριστιακή σύναξη, μέσα στην μέθεξη των Αγίων Μυστηρίων, στην κάθαρση, στην θέωση, στην χριστοποίηση, μέσα από τις μαρτυρίες των Αγίων και όχι μέσα από τα βιβλία των δυτικών, της νοησιαρχίας και της λογοκρατίας. Ναι. Ο σχολαστικισμός το διώχνει τον άνθρωπο και τον στρέφει στις εμπειρικές αυτές εφαρμογές των οργανώσεων των ψευτοθρησκειών. Ότι δεν τους φέρνουμε σε κοινωνία με το απόλυτο, αλλά σε μια νεφελώδη, ας πούμε, νοησιαρχική αντίληψη περί Θεού. Οπότε,
δεν γεμίζει το υπαρξιακό κενό και στρέφονται σε αναζήτηση του Θεού σε άλλους χώρους. Αλλά ας τρέξουμε λίγο, αν αυτό είναι ένα άλλο θέμα μεγάλο. Βεβαίως, ναι. Ποια είναι λοιπόν η τοποθέτηση στη θεολογική των οργανώσεων και κυρίως της δικής της οργανώσεως? Καταρχήν... Δέχεται τη θεμελίωση, τη δογματική, τη θεολογική της Εκκλησίας ή τα ανατρέπει αυτά εκ βάθρων? Όχι, τα ανατρέπει. Δεν λέει ότι η Καινή Διαθήκη είναι λάθος, αλλά την παραποιεί όπως και την Αποκάλυψη και την τοποθετεί όπως εκείνη και νομίζει. Την ερμηνεύει με ποια προοπτική? Με την προοπτική ότι ο διηγέτης της, ο Σαμαέλ, που αναφέρεται και μέσα στην Αποκάλυψη, είναι ο άγγελος ο οποίος θα σώσει την ανθρωπότητα και έχει έρθει να δώσει μαρτυρία. Δηλαδή τον βάζουν αυτόν πάνω και από τον Ιησού Χριστό, δηλαδή. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή είναι αντίχριστο, θα λέγαμε, σύστημα. Κάτι που αντικαθιστά τον Χριστό, αν πρόσωπο, είναι αντίχριστος. Ακριβώς. Όταν παίρνει τη θέση του Χριστού. Ακριβώς. Και αντίθεως αυτός που παίρνει τη θέση του Θεού, του Τριαδικού Θεού. Μάλιστα. Είχατε σε αυτή την οργάνωσή σας ανάμειξη θρησκευτικών αντιλήψεων, ιδεών, θεωριών από άλλες θρησκείες? Ναι, βεβαίως. Υπάρχει ο συγκριτισμός ο λεγόμενος. Ναι, δηλαδή, αυτό... πες το μας πιο απλά αυτό. Ναι. Είναι ένα ανακάτεμα κάθε θρησκείας, κάθε φυλής, κάθε ιδεολογίας. Ναι. Το ανακατεύουν, βγάζουν αυτό που νομίζουν εκείνοι και το τοποθετούν και το προσφέρουν. Δηλαδή, η πανθρησκειακή δομή είναι η... Η διδασκαλία της οργανώσεως και αυτής, όπως και των άλλων οργανώσεων. Ακριβώς. Και κυρίως, δηλαδή, μία νέο εποχήτικη οργάνωση, παραθρησκευτική οργάνωση, που όπως και όλες οι άλλες συμβάλλουν στην παγκόσμια σύγχυση και το ανακάτεμα των θρησκειών για να επικρατήσει τελικά ο Αντίχριστος. Γι' αυτό και υπήρχε και μίσος ενάντια. Στις εκκλησίες εμείς έχουμε τις ωραίες μας τελετουργίες, τα ωραία μυστήρια με τις αμφιέσεις των κληρικών που οι επίσκοποι, θυμάμαι, στο φανάρι που ήταν οι καρδινάλοι, σαν να έχουν έκανε ένα νυχτικούλι και ήταν ξεγυμνωμένοι. Ναι. Ο Πατριάρχης, τη Μήτρα, ο Μόφορο, ο Πατερίτσα, όλη αυτή η μεγαλοπεποίθηση στο Λυπία, η διαφορά. Ποια είναι η διαφορά? Εσείς είχατε στην οργάνωσή σας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν οργανώσεις που έχουν όλα αυτά τα μιμούνται της Εκκλησίας, τα... τις στολές και την επισημότητα και την, το μεγάλο επίβολο αυτό. Βεβαίως, όπως είναι η Μήτρα, όπως είναι η Πατερίτσα, όπως είναι τα Εξαπτέρυγα. Και έχουμε, όπως είχατε πει, αυτόν τον... Στη Γαλλία, ο Ζιμπέλ Μπουρντέν, ο λεγόμενος. Ο οποίος έχει εδώ μια μήτρα τετρακέρατη, όπως φαίνεται. Ένα σκύπτρο σαν εξαπτέρυγο, κάτι εξαπτέρυγα, κάτι πεντάλφες, κάτι πράγματα. Πανάκριβα άμφια, πανάκριβα όλα. Χρυσοπίκλητα και μετά κατηγορούν, ας πούμε, τα άμφια των κληρικών. Τα οποία δικαιολογείται να είναι κάπως επίσημα, διότι συμβολίζουν τον Χριστό που ενεργεί δια αυτών. Αλλά στρέξουμε λίγο, γιατί δεν έχουμε τον χρόνο. Ναι. Υπάρχουν λοιπόν σε εσάς φαντασμαγωγικές τέτοιες ακολουθίες? Υπάρχει ένας εντυπωσιασμός μέσα από αυτές τις λατρείες. Ναι. Μας δίνουν τις πεντάλφες, τράπουλες, ταρό, όπου βλέπουμε την πνευματική μας εξέλιξη μέσα από τα ταρό. Δηλαδή αυτά που κάνουν οι χαρτορίχτρες, κάνετε και εσείς Αυτές λένε τι θα συμβεί στην καθημερινή μας ζωή, αυτοί λένε στην πνευματική μας ζωή και πορεία. Αστρολογία είχατε εκεί? Ναι, βεβαίως. Άρα δεν είπε τίποτα και σε εσάς? Τίποτα, όχι, όλα ένα ανακάτεμα. Που τι θέλουν και τα ανακατεύουν όλα μαζί? Δεν ικανοποιείται με το Α και το Β, θέλουν τα πάντα. Ναι. Είχατε εμπειρίες πλάνης? Ναι, βεβαίως. Υπήρχαν οπτασίες, υπήρχαν ψευδεστήσεις, παρεστήσεις, ήχοι ακουγόντουσαν, τα οποία προκαλούσαν πονηρά πνεύματα. Νομίζαμε ότι επικοινωνούσαν δηλαδή με το Θεό, αλλά μόνο ότι τέτοιο δεν γινόταν. Με ποια τιμή, ας πούμε, περιβάλλατε και εσείς, όπως ξέρουμε ότι περιβάλλουν και εσάς οργανώσεις? Οι γκουρουιστές κάνουν Θεό τον γκουρού, Θεό, τον δάσκαλο. Του φιλούν τα πόδια και όπως διαβάζουμε και στα ωραία βιβλία του πατρός Αντωνίου Λεπιστοπούλου, πνευματικός βιασμός, ψυχοναρκωτικά, δηλαδή αυτά είναι ναρκωτικά της ψυχής που αδρανοποιούν τον εγκέφαλο, τη σκέψη, τη λειτουργία του προσώπου. Και θυμάμαι ότι έγραφε σε ένα βιβλίο του ότι όταν έπλαιναν τα πόδια του γκουρού, το νερό δεν το πετούσαν, το πίνανε για αγιασμό, παρακαλώ. Μάλιστα. Δηλαδή μέχρι εκεί φτάνει η αποκοτιά των οπαδών να θέλουν να πιούν για αγιασμό
Το βρωμόνερο από το πλήσιμο των ποδιών, τον κρούπο και ξυπόλυτη καμιά φορά περπατάνε και είναι όλο βρωμιά το νερό αυτό. Για αγιάς μου, δηλαδή, ποια υποβολή, ποια υποβάθμιση στις λογικότητες του ανθρώπου. Υπήρχε τέλεια αφοσίωση στην υπακοή των αρχηγών. Ναι. Έτσι και εσείς το ίδιο συνέβαινε. Απόλυτη λατρεία και υπακοή και δικαιολογούσαν τα λάθη του, ό,τι λάθη έκανε. Είχατε εσείς με διάκριση τάξεων, με ιεράρχηση παδών, μισθών. Ναι, βεβαίως. Με ύψιλον, αυτό που είχαν μοιηθεί στην οργάνωση αυτή. Ναι, βέβαια. Οι παντρεμένοι θεωρούντουσαν μίστες. Α, έτσι. Οι προχωρημένοι. Α, όχι, αυτοί ήταν. Δεν είναι εισήγαγαν στην οργάνωση, στην, αυτή την θρησκευτική οργάνωση ανύπαντρες, κοπέλες ανύπαντρες και αγόρια ανύπαντρες. Και βέβαια τους βάζανε με σκοπό να τους παντρέψουν αργότερα. Κάθε παντρεύουν, δεν ήξερα να παντρευτούν ή δεν ταιρίαζαν. Α, δεν έχει σημασία. Πρέπει να. Ταιριάζοντας και μη ταιριάζοντας να παντρευτούν με το ζόρι. Ναι, δηλαδή. Αρκεί που ταιριάζουν στα θρησκευτικά μέσα. Τι πιστεύουν. Νόημα έχει να τους παντρέψουν με το ζόρι. Τι νόημα. Η σεξουαλική αλχημία που σας είπα και θα βοηθήσει το κάθε δηλαδή, άτομο. Δηλαδή η σεξουαλική αλχημία στην οργάνωση είναι ουσιώδης κανόνας και τελετουργία της βιοθεωρίες τους και της θεολογίες τους. Ναι, ναι, είναι ο βασικός κρίκος που συνδέει όλα τα άλλα. Εκεί καταλήγουνε. Δηλαδή η σεξουαλική αρχημία, όπως είπατε και πριν, είναι αυτή η μη παιδοποίηση, η ικανοποίηση της ειδονής και είπατε για τρίτο μάτι, μου είχατε πει. Ναι, ναι, ότι ανεβαίνει η δύναμη σε αυτή μέσω της σπονδυλικής στήλης. Δηλαδή αυτή η ενέργεια, η ενέργεια από τον κόκκιγα ανεβαίνει σπόνδυλο-σπόνδυλο, εξού και οι μοιήσεις που παίρνουν, οι 33 μοιήσεις, και ανεβαίνει μέχρι τη ρίζα της μύτης, όπου ανοίγει το τρίτο μάτι. Και από εκεί και πέρα παραμύθια, έχουμε ένα λοιπόν, δάσκαλο. Παραμύθια λοιπόν ναι, της ναι. Μιχάλης που λέμε. Ναι. Καλά, ωραία αυτά τα οποία μας είπατε. Καλά, αυτές οι γέφυρες που στείνονται είναι χαλαρές και αφήνουν το άτομο να ξεφύγει. Στην ή μήπως ισχυροποιούνται και μεταβάλλονται σε δεσμά χάλκινα σιδερένια που δεν αφήνουν το άτομο να αποδεσμευτεί. Στην αρχή, πάτερ, είναι χαλαρή. Μετά δυναμώνουνε διότι περνάει και ο καιρός και πρέπει να μπαίνουν και σε πιο βαθιά νερά. Μάλιστα. Και αυτό επιτυγχάνεται. Μέσα από την επικοινωνία, από τον ηθικό δεσμό, ψυχολογικό δεσμό, ό,τι αναφέραμε δηλαδή στο ξεκίνημα. Υπάρχει προσδιορισμός της δραστηριοποιήσεως του ανθρώπου, της δραστηριότητας μέσα από την αίρεση. Ναι, βεβαίως και υπάρχει η δραστηριότητα. Δηλαδή, τι κάνουν αυτοί. Σε τι σας χρησιμοποιούν, τι κάνετε, εκτός από το να ακούτε τις διδασκαλίες, να κάνετε πρακτική διαλογισμού, γιόγκα κλπ, να ψαλείτε τραγούδια κλπ, να ακούτε μουσική. Τι άλλο κάνετε. Μας προσδιορίζουν μια ηθική συμπεριφορά, ηθικούς κανόνες, τήρηση κάποιων εντολών, τους οποίους όταν τα παραβούμε δημιουργούν τύψεις, άγχος και παρακοή αισθανόμαστε ότι κάναμε κατά κάποιο τρόπο. Και επίσης μας βάζουν για φυσοκολλήσεις, να συνεισφέρουμε βέβαια και όλα αυτά για να προσφέρουν στην οργάνωση κάποια κέρδη. Ναι, βέβαια. Και νέους οπαδούς, δηλαδή δίκτυα νέων οπαδών. Ναι, ναι. Αυτή η εφαρμογή όλων των τεχνικών δημιουργεί ένα ψυχαναγκασμό. Όχι άμεσα, αλλά έμεσα δημιουργείται ο ψυχαναγκασμός μέσα από τον διαλογισμό και τη συχνή επαφή και την αστυνόμευση και τις φοβίες που υπάρχουν. Εάν κάποιο μέλος παραβεί κάποιους κανόνες ηθικούς ή κάποιες πρακτικές ή και λοξοδρομήσει, έχει δώσει συγκεκριμένο όρκο να τηρεί αυτό το τυπικό. Από κάποιο σημείο και έπειτα, ναι. Αυτό δεν συνέβαινε σε μένα, αλλά σε άλλους πιο προχωρημένους. Δηλαδή, ορκίζονται να εφαρμόσουν το τάδε και τάδε και όταν δεν το εφαρμόσουν. Αυτό δεν γνωρίζω τις συνέπειες, αλλά εσείς ίσως γνωρίζετε κάποιες άλλες συνέπειες. Ναι. Ο ψυχαναγκασμός, λοιπόν, αυτός, όπως προαναφέραμε, δημιουργεί μια τέλεια εξάρτηση. Σε ποιο σημείο αυτός ο ψυχαναγκασμός εκδηλώνεται πιο έντονα. Ναι, μέσα από την κοινοβιακή ζωή εκδηλώνεται μέσα είχατε από τη συνάξη. Είχατε κοινόβιο εσείς, όπως η Κρίσνα, οι Κουρούδες κλπ. Όχι, άλλες αιρέσεις είχαν. Εμείς είχαμε πολύ συχνές συνάξεις, διαλέξεις. Και από ό,τι έχω ακούσει υπήρχαν και ναρκωτικά σε άλλες αιρέσεις. Αυτά εσείς ίσως τα ξέρετε καλύτερα.
Εμείς περιοριζόμαστε στις ομιλίες και στις συνάδες. Είχα δει στην τηλεόραση μια φορά ότι δώσαν δόση ναρκωτικού εφλαντικού μαζί με διδασκαλία, με πιλάφια, με παραδείσου, με πουλιά, ποταμάκια. Και αφού ελαφρά πήραν τον ύπνο και είδαν, ας πούμε, απολαύσεις και ειδονές, τους είπαν πήγατε στον παράδεισο και ξαναγυρίσατε. Για να μείνουν πιστοί στον Ισλαμισμό. Δηλαδή, ποιες μεθόδους εφαρμόζουν ώστε να εξαρτούν άτομα από μια οργάνωση και να αλληλοεξαρτούνται κατόπιν τα άτομα. Και φυσικά γίνεται και μία φοβία ότι αν αποκαλύψουν τα μυστικά της οργανώσεως ή κάποια σκάνδαλα με τα οποία εμπλέκουν, ενοχοποιούν τα πρόσωπα, τα τρομοκρατούν ότι αν τα αποκαλύψουν θα τους σκοτώσουν και τα κρατούν λοιπόν ενοχοποιημένα και εξαρτημένα εισαΐ. Αυτό δεν συνέβαινε πάντως στη δική μας αίρεση. Ναι. Υπάρχει εμπόριο σαρκός μέσα στις οργανώσεις της παραθρησκευτικής? Ναι, ναι, κατά κύριον λόγο υπάρχει εμπόριο σαρκός. Ναι. Στη δική μας όχι. Ήξερα τα παιδιά του Μω, ναι, του Ντάβιν Μπέρντ, ας πούμε, ότι έκανε πόρνες στις κοπέλες, πόρνες, επαγγελματίες πόρνες, ώστε να προσπορήσουν τα χρήματα και τις έλεγε οι πόρνες του Θεού. Mm-hmm. Ότι έρωτας είναι και η αγάπη αυτός, δηλαδή ο παράνομος έρωτας, ότι είναι το Άγιον και το Ιερόν, ποια διαστρέβλωση λοιπόν. Ναι, ναι. Είχαν εφαρμόσει στη δική σου οργάνωση εκμετάλλευση, μέθοδο εκμεταλλεύσεως οικονομικής? Οικονομικής εκμετάλλευσης όχι, αλλά όπως σας είπα προηγουμένως, δίναμε για τη συντήρηση του συλλόγου κάποια λίγα χρήματα βέβαια. Πώς θεωρούσαν, ας πούμε, τους άλλους χώρους, αν θεωρούσαν το δικό σας χώρο, ας πούμε, παράδεισο, τους άλλους χώρους τους θεωρούσαν ως κολλασμένους χώρους? Όχι κολλασμένους, αλλά που υπόκεινται μέσα στην καθημερινότητα. Μάλιστα. Και ότι εκεί θα βρούμε τη σωτηρία. Μάλιστα. Αυτό. Έχουμε παραδείγματα που οδήγησαν με πισιθάνατη διδασκαλία σε αυτοκτονίες, ώστε να πούν ότι δεν αξίζει κανείς να ζει. Στη δική σου οργάνωση? Στη δική μας όχι, αλλά κάτι είχα ακούσει. Ναι. Δεν ξέρω, ίσως εσείς γνωρίζετε, ναι, να μας πείτε κάτι. Γνωρίζουμε ότι οδηγήθηκαν σε ομαδική αυτοκτονία από τον Τζιν Τζόνς στη Νέα Γουιάνα της Κάτω Αμερικής, της Οδυνικής Αμερικής, 1000 περίπου άτομα όταν τους έκανα μια διδασκαλία και είπαν είμαστε όλοι έτοιμοι να φύγουμε, αν μας το πεις θα πρέπει να δώσουμε τις ζωές μας, είμαστε έτοιμοι. Και τους έβαλε σε έναν κάδο που τρώγαν τα γουρούνια, ναρκωτικό, λεμονάδα και κιάνιο. Και τους επόθησε και πεθάναν όλοι. Μόνο ένας παπαγάλος έμενε ζωντανός που ήταν στο σήμα επάνω. Και έχουμε και άλλα παραδείγματα, όπως έχουν αναφέρει εδώ στην Παιανία σε ένα άνδρα των κουρουιστών που αυτοκτόνησε έξω από την πόρτα, κρεμάστηκε ένας που τον είχαν απελπίσει. Αλλά ας καταλήξουμε, ήδη η ώρα έχει συμπληρωθεί. Βέβαια προσπαθήσαμε να δούμε κάπως συνοπτικά, σφαιρικά, τις γέφυρες που στένουν για να εξαρτήσουν τα πρόσωπα, να τα αποπροσωποποιήσουν και κατόπιν τις γέφυρες που τις κάνουν δεσμά σιδερένια για να δέσουν, να εχμαλωτήσουν, να καταργήσουν κάθε αξία του ατόμου, ώστε να γίνει ο άνθρωπος ένα άλογο πλάσμα, αναγκέφαλο, άψυχο, άβουλο, χωρίς κρίση, χωρίς λογική και να άγεται και να φέρεται κατά τις βουλές των αρχόντων εκεί, των αρχηγών της παραθρησκευτικής οργανώσεως. Αυτή λοιπόν η αλλίωση, αυτή η καταστροφή, αυτή η αποχριστιανοποίηση των χριστιανών, αυτή η απώλεια των ψυχών, πού θα μας οδηγήσει, σε ποιον προβληματισμό? Τι θα καταναστήσετε για να κλείσουμε σε ένα λεπτό, ναι, τους αγαπητούς τηλεθεατές? Αυτά που θα ήθελα να πω, ναι, σαν τελικό, ότι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και το κράτος και η εκκλησία, η παιδεία κυρίως, να μπορέσουμε όλοι να καταλάβουμε ότι έχουμε ευθύνη για αυτά τα άτομα τα οποία έχουν πλανεθεί και να υπάρξει λίγο ποιμαντική πρόληψη. Μάλιστα. Την οποία νομίζω ότι λίγο ασθενεί σε αυτόν τον τομέα. Μάλιστα. Εσείς ό,τι πείτε. Να ευχηθούμε λοιπόν, ευχαριστούμε κυρία Πελαγία Κοντάκου και σας χαίρομαι που είστε και μητέρα τριών τέκνων και εύχομαι θα σύντομα να αποκτήσετε και άλλα τέκνα, να είστε πιο πλούσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαστε παιδοψυχολόγος, θα ασχοληθούμε και με ειδικότερο θέμα και στην παιδοψυχολογία. Εσείς μας είπατε κάποιες προσωπικές εμπειρίες από την οργάνωση του Σαμαέλ Αούν Βεόρ, που χαρακτήριζεται ως Πανελλήνιο Κέντρο Γνωστικών Σπουδών, που είχατε θητεύσει εκεί 5 χρόνια. Είχατε υποφέρει εκεί? Πάρα πολύ. Είχα οδηγηθεί σε ακραίες καταστάσεις. Δηλαδή τι? Δηλαδή και να με έσπρωγνε κάποιος να γκρεμιστώ από ένα βουνό. Σε αυτή την απελπισία. Δηλαδή σε ένα κενό, σε ένα χάος, σε ένα μηδέν. Ναι, ναι. Αγαπητοί τηλεθεατές, τελειώνοντας,
να ευχηθούμε και η Εκκλησία μας και η Πολιτεία μας να λάβουμε τα μέτρα μας και σύμφωνα και με οδηγία που υπάρχει της ΕΟΚ, οδηγία της 22589 για τις καταλυτικές λατρείες, ώστε Πολιτεία, Εκκλησία, λαός, θρησκευτικοί, χριστιανικοί σύλλογοι, οικογένειες να δουλέψουμε, να κρατήσουμε μια κοινωνία, κοινωνία προσώπων, κοινωνία αγάπης του Θεού, κοινωνία ελευθερίας, κοινωνία αξιοπρέπειας και ανθρωπιάς. Ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε με την κυρία Πελαγία Κοντάκου να κάνουμε και ειδικότερα θέματα. Ευχαριστούμε. Χαίρετε. Seguimos las ideas que a todos nos dan.